Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ελένης Βιτάλη και Πάολα. Αυτή τη φορά αφορμιστάθηκε η συμμετοχή της Πάολα στο φεστιβάλ Πρεσπών, όπου θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη. Γίνε μαζί μου ένα, γίνε μια αγκαλιά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Εσπρέσο, ο γιος της Ελένης Βιτάλη, Νίκος Ξίδης, ανέβασε την αφίσα για την συγκεκριμένη εμφάνιση της λαϊκής τραγουδίστριας, γράφοντας μόνο τη λέξη «κανονικότητα». Αμέσως μετά η Ελένη Βιτάλη κοινοποίησε την ανάρτηση του γιού της, αφήνοντας αιχμές και υπονοούμενα κατά της Πάολας μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook. Τι είναι ρε παιδιά η κανονικότητα, κανονική, χε. Φεύγω, κάθε μέρα φεύγω. Τόσο στην ανάρτηση της ερμηνεύτριας όσο και στην ανάρτηση του γιού της, τα σχόλια πήραν φωτιά, μέναν από τους θαυμαστές να γράφει. Και ρωτάω, γιατί όχι και ο Φλωρινιώτης, κάνουμε διακρίσεις, Ξέρω το καλό και το κακό μου, όλα παίξουν μέσα στο μυαλό μου. Να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελένη Βιτάλη τα βάζει με την Πάολα, καθώς στο παρελθόν έχει ξαναασχοληθεί με την τραγουδίστρια, κρίνοντας τις στιλιστικές της επιλογές. Μου αρέσει καθόλου η σημερινή λαϊκή σκηνή, που είναι λίγο pop, λίγο δεν είναι τίποτα. Έχει μεγάλη σχέση τι ακούμε. Τι ακούμε, θεά από εδώ, θεά από εκεί. Πάω, απ' την άλλη βγάζει το πισινό της. Η άλλη βγάζει το κίνο της. Ο άλλος βγαίνει ο Γιάννης, αυτό να το πω. Βγαίνει ο Γιάννης και κρατάει πολύτιμο χρόνο τηλεοπτικό και μιλάει 2 ώρες για την Πάολα. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Αν μπορώ να πω κάτι για την κυρία Πάολα, είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το λέω και δημόσια. Αλλή μόνο να είχα κάτι προσωπικό με το κοριτσάκι. Ξέρω το καλό και το κακό μου. Η Πάολα σε εμφάνισή της στην εκπομπή Βινήλιο είχε πει πως την στεναχωρεί που σχολιάζει την εμφάνισή της και όχι τη φωνή της. Με την Ελένη Βιτάλη να απαντά «Δεν μας σχέζει, ρε Πάολα». Πληγώθηκες όταν άκουσες την Ελένη που είναι το πρότυπο σου. Να όχι, δεν πληγώθηκα, στεναχωρήθηκα. Όχι για μένα, έχουν πει αρκετοί άνθρωποι πως το φόρεμά μου είναι κοντό. Ναι. Όχι, σίγουρα για μένα κιόλας δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Στενοχωρήθηκα διότι την αγαπώ πάρα πολύ, όπως είπα και πριν. Δεν περίμενα να ακούσω από αυτή την τεράστια τραγουδίστρια να ασχοληθεί απλά με το φόρεμά μου. Ναι. Θα προτιμούσα να πει ότι αυτό το κορίτσι δεν τραγουδάει πολύ καλά.